Πλησιέ φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ με τον πρόεδρο της Σαντορίνης, τον κύριο Βαγγέλη Φουστέρη, μετά την μεγάλη νίκη του Συλλόγου επί του Ασπρόπυργου, εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Ασπρόπυργου. Πρόεδρε, μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα, τεράστια θα έλεγε κανείς. Όπως μου προείπαν και ο προπονητής και οι παίκτες, ότι αυτή η νίκη επί της ουσίας τους φέρνει πολύ μακριά από τους διώκτες και τους άλλους μαχητές για την παραμονή. Και τους λείπουν, της ομάδας λείπει στην ουσία 2-3 βαθμοί για να κλείσει το θέμα της Football League για φέτος και να κοιτάξει με αισιοδοξία το μέλλον και του χρόνου. Ποια είναι η γνώμη σου για το σημερινό παιχνίδι? Πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η ομάδα ήταν πιεσμένη και έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσει και καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις ως στόχο μόνο τη νίκη, η πίεση και το άγχος σε καταβάλουν και δυσκολεύει τις προσπάθειές σου. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε 2-0. Αγχωθήκαμε όταν έγινε το 2-1 από μια λαθασμένη εκτίμηση εκεί στο κέντρο της άμυνας. Τέλος καλό, όλα καλά. Επόμενο παιχνίδι είναι το εντός έδρας με την Επισκοπή στην Άξο. Έχετε δείξει όλη τη χρονιά, η ομάδα έχει δείξει όλη τη χρονιά ότι εντός έδρας είναι πολύ δυνατή και ας μην είναι στην ουσία αυτή η έδρα της, έστω για φέτος. Και κοιτάτε με αισιοδοξία αυτό το παιχνίδι έτσι ώστε να μπορέσετε να κλειδώσετε με κάθε επισημότητα είτε τους λίγους βαθμούς είτε τον ένα βαθμό και να πείτε ότι αυτό ήταν, θα είμαστε εδώ και του χρόνου. Πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ και του χρόνου, αλλά θέλω να τονίσω ότι το γηπεδικό είναι τεράστια τροχοπέδι για την ομάδα και θέλω να το πω αυτό σε όλους τους Σαντορινιούς και ειδικά στο Δήμο Θήρας, ότι η ομάδα κάνει τεράστια προσπάθεια, κάνει τεράστιο αγώνα, παίζει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας και θεωρώ ότι αν η ομάδα έπαιζε στη φυσική της έδρα στη Σαντορίνη, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε για ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα θα είχε σωθεί, πιστεύω, πολύ νωρίτερα. Και πιστεύετε δηλαδή ότι είναι και θέμα χρόνου βάσει της δουλειάς που κάνει η διοίκηση, γιατί ξέρουμε ότι δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι, να έχει η Σαντορίνη τη δική της έδρα έστω σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ας μην μπούμε αριθμό? Πιστεύω ότι η Σαντορίνη θα έχει τη δική της έδρα και πιστεύω θα την έχει πριν τελειώσει αυτός ο χρόνος. Γιατί τρέχουμε και τρέχει και ο Δήμος στο κομμάτι αυτό, αλλά η αναφορά μου είναι ότι πρέπει να τρέξουμε ακόμα περισσότερο, γι' αυτό το είπα πριν. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στο ότι θα γίνει, θέλει αγώνα για να γίνει. Η Σαντορίνη δικαιούται και πρέπει να είναι στη Super League 2. Και ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματικό επίπεδο και Football League και Super League 2. Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά και καλή επιτυχία την επόμενη αγωνιστική. Ευχαριστώ.